Ο πρόεδρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκε και τη Μόσχα μετά το Κίεβο σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσει τις εμπόλεμες πλευρές για την ανάγκη αυστηρής στήρησης του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει. Μας ενδιαφέρει να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτά έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται στην Ουκρανία. Πρόκειται για τεχνητά εμπόδια στην απομάκρυνση αμάχων, αλλά και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία πρέπει να βγουν από τη μέση. Ο Πέτερ Μάουρερ είπε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία διαφωνούν, αλλά απαιτείται άμεση συμφωνία ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Τονίζουμε συνεχώς ότι δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε για πρόσβαση ή εκενώσεις είτε στη Μαριούπολη είτε σε άλλη περιοχή, αν δεν υπάρξει πρώτα ξεκάθαρη συμφωνία και μάλιστα απόλυτα λεπτομερής μεταξύ των αντιπάλων στρατευμάτων στην Ουκρανία. Οι απομακρύνσεις αμάχων από την Ουκρανία και ιδιαίτερα από την περικυκλωμένη Μαριούπολη γίνονται με τεράστια δυσκολία. Και αυτό γιατί η Ρωσία δίνει ανθρωπιστικούς διαδρόμους που οδηγούν στο δικό της έδαφος, κάτι με το οποίο είναι κάθετα αντίθετη η Ουκρανία.